Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιαβέρη. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συνάδελφος η Εύα Ιράπ είναι στην παρέα μας. Αύριο έχετε μια εκδήλωση, να ξεκινήσουμε από εκεί καλύτερα. Ναι. Αν και βέβαια, κύριε Γιαβέρη, το ερώτημά μου είναι πολύ απλό. Οι Έλληνες ξέρουν να οδηγούν? Αυτό δεν πρόκειται να μάθουν ποτέ. Αυτό είναι κάτι που το διεκδικώ εδώ και πολλά χρόνια, γιατί πιστεύω απόλυτα, και έτσι είναι, ότι δεν πρέπει οι Έλληνες να μάθουν να οδηγούν γιατί είναι ανέφικτο, αλλά μπορούν να μάθουν ότι δεν ξέρουν να οδηγούν. Γιατί δεν ξέρουμε να οδηγούμε? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει κάποιος να οδηγεί σε σχέση, ακόμα και αν είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν μπορεί να ξέρει να οδηγεί ανάμεσα σε χιλιάδες που είναι απρόβλεπτες οι κινήσεις των αλλωνών. Είναι μεταβαλλόμενο τερέν. Άλλο να ξέρεις να οδηγείς σε αγώνες που έχεις την πίστα, τη διαδρομή, το αυτοκίνητό σου και τον εαυτό σου, και άλλο να μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι το αυτοκίνητό σου, ο δρόμος, εσύ και μερικές χιλιάδες ηλίθιοι που νομίζουν ότι είναι ο Σουμάχερ και ο δεν ξέρω ποιος ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Αλλά απόδειξη αυτό, για να το κλείσω γρήγορα, μην το πλατιάζουμε, πρώτα απ' όλα να πω ότι το κριτήριο επιλογής ικανότητας των Ελλήνων οδηγών, που είναι ντροπή και μόνο να λέει κάποιος ότι είναι οδηγός, απλώς μετακίνητης, είναι το παρκάρισμα, το ξεκίνημα, η οπισθοχωνία και το λάδωμα. Δεν σκοτώθηκε κανένας στο παρκάρισμα, ούτε κανένας στο ξεκίνημα σαν η φόρα. Η δύο πισωγονία απαγορεύεται από το κώδικα και το λάδωμα είναι μια πράξη διεφθαρμένη, η οποία δείχνει την πλήρη, αν θέλετε, αναξιοπιστία και την πλήρη, αν θέλετε, διαφθορά που έχει ο Έλληνας πολίτης. Αλλά αν φτάσει κάποιος, που μπορεί να υπάρχει πραγματικά, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να οδηγούν σε αγώνες, αλλά γι' αυτό χρειάζεται πάνω από 15-20 χρόνια αγώνες αυτοκινήτου κανονικά, με το τίμημα που είναι και έξοδοι από τον δρόμο και τούμπες και ζημιές, όπου από αυτά προστατεύονται βεβαίως οι περισσότεροι οδηγοί από την παθητική ασφάλεια που έχουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Αλλά αυτοί είναι αυτοί που πραγματικά σέβονται τους νόμους της φυσικής και κινούνται πάρα πολύ αργά, γιατί ξέρουν δεν μπορούν να τους αντιμετωπίσουν. Από ένα παράδειγμα, ότι οι οδηγοί του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP, έτσι που είναι γνωστοί ο Ρώση, ο Στόνερ, ο Πετρόζα, ο Λορέντζο, ο Μαρκέζ, έτσι, οι οποίοι είναι οι κάλλιστοι οδηγοί στον πλανήτη δικύκλων, είναι αυτοί που στον δρόμο καθημερινά κυκλοφορούν με αυτοκίνητο. Δεν κυκλοφορούν με μοτοσυκλέτα. Γιατί γνωρίζουν ότι οι άλλοι γύρω τους μπορούν να τους στείλουν εύκολα, εκτός από μια πολύ σοβαρή ζημιά στον τάφο ή στην αναπηρία, ακόμα και μια μικρότερη πτώση, ένας παγκόσμιος, έτσι, ο οποίος διεκδικεί παγκόσμιο πρωτάθλημα γιατί είναι χαρισματικός, μετά από μια ζημιά μπορεί να πάψει να μπορεί να κάνει αυτή τη διεκδίκηση και να βρεθεί από αναβάτης πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι στα πιτς εκεί που ήταν πρωταγωνιστής. Έτσι. Μα αυτό θυμάμαι, κύριε Γιαβέρη, κάποια στιγμή πριν χρόνια, ήμουνα πολύ νεότερος βεβαίως, είχα μπει στο αυτοκίνητο ενός φίλου μας οδηγού αγώνων, και λέω κι εγώ μικρός, χάρηκα, λέω ωραία, θα με πάει μια γρήγορη βόλτα, και πήγαινε κυριολεκτικά με 50, του λέω γιατί δεν τρέχετε, λέω λίγο. Όχι, λέει, δεν χρειάζεται, στο δρόμο εδώ, λέει, μόνο στην πίστα και στις ελεγχόμενες διαδρομές, λέει, τρέχουμε. Εδώ, λέει, πάμε, γιατί υπάρχουν πολλοί, ακριβώς αυτό που είπατε, που δεν ξέρουν να οδηγούν. Μα και υπάρχουν πεζοί που περνάνε, ανύποπτοι άνθρωποι, γάτες, οι παππούδες. Είναι δυνατόν να αναπτύσσει ταχύτητα εκεί που τρέχουν σαν τους ηλίδιους μέσα στις πόλεις, μέσα στις γειτονιές, όπου εκεί συμβαίνει και το 87% των θανάτων και των αναπηριών, γιατί τα στατιστικά λένε ότι από τους 100 οι 87 χάνουν τη ζωή τους μέσα σε κατοικημένη περιοχή με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Και όταν με ακούνε μερικές φορές κάποιοι, και είναι κάποιοι από αυτά που θα πούμε αύριο, όταν με ακούνε, ανοίγουν το σώμα τους αχάνι και τους εξηγώ ότι αυτό που μπορεί να στείλει κάποιον σε αναπηρικό καροτσάκι είναι η ταχύτητα του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, που χτύπησε το κεφάλι του με 5 χιλιόμετρα σε μια μπασκέτα και άλλαξε η ζωή του, κατεστράφει, έπαψε να έχει οπαδούς, φιλάθλους, έπαψε να ασχολείται η πολιτεία και η γυναίκα του, τον εγκατέλειψαν και πέθανε ξεχασμένος με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι, για αυτούς που με ακούνε, ότι τις ζώνες ασφαλείας, με το που ξεκινάει και τσουλάει το αυτοκίνητο, πρέπει να τη φοράνε. Και πρώτα πρέπει να τη φοράνε πισινοί. Γιατί αυτοί έχουν 7 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες βάσει των μετρήσεων των crash test να εκτοξευθούν έξω αυτοκίνητο και μέσω της διαδικασίας μακριά γαϊδούρα να σκοτώσουν τους μπροστινούς με το βάρος τους επί την ταχύτητά τους. Δηλαδή ο κουμπάρος των 90 κιλών στο πίσω κάθισμα με ταχύτητα πόλης μετατρέπεται σε 50 επί 90. 50 επί 90 σημαίνει 4.500 κιλά. Δηλαδή 4.500 τόνους. Είναι σαν συμπιέζεται ο μπροστινός επιβάτης, είτε πάνω στο τιμόνι είτε πάνω στη ζώνη του αντιφοράει, από ένα φορτηγό 4.500 τόνων.
Οπότε δηλαδή ζώνη ασφαλείας όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο. Πριν ανοίξουν διακόπτες, κακώς υπάρχουν ακόμα που η τεχνολογία δεν θα έπρεπε να το έχει επιβάλει. Για να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο πρέπει να φοράνε ζώνες όσοι κάθονται πάνω σε κάποιο κάθισμα. Κυρία Γιαβέρη, ξέρετε, το συζητούσα με μια συνάδελφο στην τηλεοπτική της εκπομπή πριν κάνα μήνα. Λέω ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δαπανάει 90, 100, 120.000 ευρώ ακόμα και σήμερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς να παίρνει αυτοκίνητο και είτε να πατάει τη ζώνη, καταλαβαίνουν φυσικά οι ακροατές και εσείς τι εννοώ, είτε να βάζει αυτά τα ψεύτικα, τα σιδεράκια που στη ζώνη για να σταματήσει ο βόμβος, να σταματήσει το χτύπημα. Αλλά δεν σκέφτεται την ασφαλεία όταν παίρνει τέτοιο αυτοκίνητο και την ακυρώνει έτσι. Μα δεν είναι ανάγκη να είναι αμάξι των 100 και των 10 και των 5. Τα καινούργια αυτοκίνητα σύνολο των 8, 9, 10 κτλ. Όλα έχουν ζώνες ασφαλείας και μάλιστα έχουν και προειδοποιητικό βομβητή που σου θυμίζει ότι είναι κρίμα. Και είναι άδικο, αυτό να ακούσουν τώρα αυτοί μας ακούνε, είναι κρίμα και άδικο να αφήσει τα παιδιά σου ορφανά. Ανόητε Έλληνα, ανόητε και ανάγωγε πολίτη. Γιατί αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες, λόγω της κακής παιδείας, είναι ότι έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, φίλε μου. Mm-hmm. Δηλαδή κανένας δεν εκτιμάει, από αυτούς που με ακούνε και από αυτούς που δεν με ακούνε, πόσο σημαντικός και πολύτιμος και ανεκτίμητος και αντικατάστατος και αγαπημένος και λατρεμένος είναι από την οικογένειά του. Και θα έπρεπε να δεσμεύεται και να αναλάβει την ευθύνη να ξαναφέρνει κάθε απόγευμα αυτό που λατρεύουν τα παιδιά του, η γυναίκα του και οι γονείς του, να το φέρνει σπίτι, τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν θα πρέπει κάθε πρωί να κάνει τις αγκαλιές. Έτσι γιατί δεν καταλαβαίνει κανένας, θεωρεί δεδομένο ότι τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα παθαίνουν οι άλλοι. Αυτό είναι άποψη ηλιθίων. Γι' αυτό θα έπρεπε κάθε πρωί, και αυτή είναι η δική μου προτροπή, και ούτε να μάθουν να οδηγούν, γιατί σε κάθε μάθημα που κάνω προσπαθώ να ανεβάσουν αυτοεκτίμηση των συμπολιτών μου, είναι αυτό. Ποια είναι η προτροπή που μπορεί να βοηθήσει να εμπλακείς λιγότερο σε ένα δυστύχημα και να αφήσεις τα παιδιά σου ορφανά. Την ώρα που ετοιμάζεσαι να φύγεις το πρωί από το σπίτι και να κλείσεις την εξώπορτα, πριν την κλείσεις για να βαδίσεις προς το αυτοκίνητο, προς τη μηχανή ή με τα πόδια προς το λεωφορείο, πριν την κλείσεις, να σκεφτείς πόσες αγκαλιές σε περιμένουν το απόγευμα. Θες κάτι πιο δυνατό από αυτό? Λοιπόν, αν δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο Έλληνας, είναι ανίκανος συναισθηματικά και νοητικά. Και κακώς κάνει και παιδιά. Δεν έχει δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος της ομιλίας, έτσι. Mm-hmm. Μην φανταστείτε ότι θα έρθει κάποιος, επειδή περισσότεροι νομίζουν ότι η οδική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί από τη βελτίωση της οδηγικής επιδεξιότητας. Η οδηγική επιδεξιότητα έχει να κάνει μόνο με ράλι. Όταν είπαμε, μόνο σου, εσύ και ο δρόμος. Όχι μαζί σου και χιλιάδες παιδιά, γειτόνια, γειτονόπουλα, παππούδες, γιαγιάδες, γείτονές σου, οικογένειά σου, και εσύ περνάς ανάμεσά τους σαν το χάρο άνεμο, ας πούμε, με ανεύθυνα και εγκληματικά. Αλλά όταν στη χώρα μας το έγκλημα, ο θάνατος ενός παιδιού, γιατί αυτό που είναι βασικό να ξέρουμε ότι είναι πρώτη αιτία θανάτου ηλικίας μεταξύ 15 και 30, δηλαδή αναφεύγουν τα παιδιά πριν γεννήσουν κιόλας, έτσι μιλάμε για γενοκτονία. Mm-hmm. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει κατανοητό, έτσι, ότι εδώ μιλάμε για μια εξολόθρευση, ας πούμε. Και δεν μπορεί ο θάνατος ενός παιδιού να είναι παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εξαμελίας και πτέσμα και αταξία. Είναι ένα κακούργημα με ενδεχόμενη πρόθεση, και αν θες να πω την πραγματική λέξη, είναι ένα έγκλημα εξαλητίας. Ναι. Διότι μόνο αλήτες συμπεριφέρονται ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν τους φταίνε σε τίποτε με αυτόν τον τρόπο, και αντίστοιχα φέρονται με αυτόν τον τρόπο σε μια οικογένεια που θα πρέπει, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται αυτός ο άθλιος κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να πάει ένας αστυνομικός στο σπίτι και να πει στη μαμά, που πρέπει να ενημερώσει τα παιδιά, ότι εν λόγω γελίος δεν θα ξανάρθει. Και τα παιδιά από εδώ και πέρα θα είναι ορφανά. Πώς μας φαίνεται αυτή η εικόνα? Τραγική. Αυτό. Αυτό μπορούμε να το σταματήσουμε. Τώρα, κολπάκια, πώς θα κάνω, δεν θα δείξω. Εδώ με είχαν πρίξει με τα χιόνια, λέει, άμα χιονίσει, λέει, πρέπει να μάθουμε, είναι η κυρία Τάδε που έχει εγκλωβιστεί, πώς θα φύγει. Τι, πώς θα φύγει? Στο χιόνι, για να οδηγήσεις, ακόμα και μόνος σου, θέλεις ιδιαίτερη εξάσκηση ετών. Όχι να οδηγήσεις ανάμεσα σε μπούρδες, οι οποίοι κάνει ο καθένας το τσαρούχωμά του και βγαίνουν όλοι στους δρόμους και με σκάει ο ένας πάνω στον άλλον. Και δεν φοράνε αλυσίδες. Και κατάλληλο εξοπλισμό, επιτρέψτε μου, χιονολάστιχα, αλυσίδες, όπως είπατε. Ακριβώς. Αλλά και αυτά να αρχίσεις πρέπει να πηγαίνεις σαν κότα. Δηλαδή, εγώ λέω κάθε φορά ότι υπάρχει το πρόγραμμα Κοτέτσι που λέει ότι πάνω απ' όλα, αν δεν έχεις κάτι συγκλονιστικό, και το λέω για αυτούς όλους στη Βόρεια Ελλάδα που έχει χιονίσει ξανά, ότι αν υπάρχει κάτι συγκλονιστικό να πας, ας πούμε, κάπου, κάτσε στα αυγά σου. Έτσι. Αν πρέπει να βγεις από τα αυγά σου, πήγαινε σαν κότα. Ούτως ή αλλιώς με αλυσίδες δεν μπορείς να πας πάνω από 15-20 χιλιόμετρα, γιατί θα εξφενδονιστούν οι κρίκοι και οι βίδες. Mm-hmm. Και θα σου σπάσουν είναι τα φτερά,
η θόλη και θα φάει και κανένας ανίποπτος άνθρωπος όλη την αλυσίδα στο κεφάλι, ας πούμε. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη μαγιά. Κατάλαβες, αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η μαγιά. Αυτό ήθελα να σας πω, φεύγοντας τις μέρες που έκανε τις κακοκαιρίες, το συζητούσα και με τους δύο συναδέλφους, τον Τριαντάφυλλο του Τζουλφά και τον Σωτήρη του Βουτσελά τις προάλλες, που είναι στο ραδιόφωνο του Focus, ότι το βράδυ πραγματικά πρώτη φορά είδα την Τζιμισκύλο. Την γυαλίζει σαν τζάμι. Σας μιλάω ειλικρινά, τη λεωφόρο Νίκης πρώτη φορά την είδα να γλιστράει έτσι. Δύο αυτοκίνητα, όλοι πηγαίναμε με συμβατικά αυτοκίνητα πολύ σιγά, με πολύ μεγάλη προσοχή, δύο αυτοκίνητα με 4x4 κάνανε τις γκέλες που παραλίγο να κοστίσουν κάποια. Τα 4x4 τα οποία χωρίς αλυσίδες είναι το ίδιο επικίνδυνα, διότι δεν σταματάνε, τους ελέγχουν και μεγαλύτερο όγκο. Έτσι, και λόγω του μεγαλύτερου όγκου έχουν μεγαλύτερη αδράνεια. Άρα θα πάνε πιο μακριά και το χτύπημα θα είναι πιο σφοδρό. Πάντως μέσα σε όλα αυτά, κύριε Γιαβέρη, τα προβλήματα που υπάρχουν στους δρόμους κυριολεκτικά βγαίνουμε έξω και κάνουμε το σταυρό μας. Εδώ συζητάει η κυβέρνηση να μειωθούν τα πρόστιμα εκτός από το κατά 50% πλην του κόκκινου και του ωρίου αλκοόλ. Και του αλκοόλ. Τι θα λέγατε γι' αυτό, γιατί εμένα μου φαίνεται... Κύριε, για μένα αυτό το πράγμα είναι πραγματικά είναι τραγικό, ας πούμε, όλοι αυτοί. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι αν θέλεις, ο λαϊκισμός. Λοιπόν, για μένα είναι αυτοί χωρίς κοινωνική συνείδηση λαϊκιστές υπουργοί έτσι, που εισηγούνται αυτές τις φωνικές εκτόσεις που ξεπερνάνε το 75%, το 75%, έτσι, εκτόσεις 75% στην οδική προστασία, μείωση της οδικής προστασίας του πολίτη, έτσι. Ο οποίος πολίτης, επειδή είναι και αυτός ανόητος ψηφοφόρος, οι πιο πολλοί αν ρωτήσεις θα δεις ότι το αποδέχονται και σαν βλαμμένοι χαζοχαρούμενοι, έτσι, σπέβδουνε όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάνε ζούπιτοι στον άλλο κόσμο. Έτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Που σας διακόπτω. Είχα αυτή την κουβέντα προχθές με ένα φίλο και μου λέει: εγώ λέει, παίρνω 400 ευρώ. Πώς μπορώ να πληρώσω 700? Λέω να προσέχεις δύο φορές παραπάνω, λέω, δεν μπορείς να πληρώσεις. Γιατί παρεξηγήθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν περνάς, ας πούμε, ένα stop, το πρόβλημα είναι το πρόστιμο ή το πρόβλημα ότι θα πας στο νεκροταφείο ή θα στείλεις στο νεκροταφείο το παιδί του γείτονα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, γι' αυτό είπα ότι αντί να θεωρηθεί κακούργημα και έγκλημα, θεωρείται παράβαση του κώδικα. Να σας πω κάτι, όταν σκοτωθεί ένα παιδί και ο γονιός περπατήσει πίσω από το λευκό του φέρετρο, είτε αυτό το παιδί σκοτωθεί από αυτοκίνητο μέσα σε μια γειτονιά γιατί ο ηλίθιος πήγαινε με 40-20, είτε το παιδί σκοτωθεί από μαχαίρι κάποιου εγκληματία, η δυστυχία του γονιού είναι ίδια. Εσείς μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή ότι ένας γονιός μπορεί, ας πούμε, να είναι απόλυτα δυστυχισμένος ή λιγότερο δυστυχισμένος με το παιδί του νεκρό. Αν σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ότι το ένα είναι από μαχαίρωμα και το άλλο είναι υποτίθεται εξαμελίας. Το αποτέλεσμα είναι... να συμβεί το χειρότερο. Το χειρότερο είναι να περπατήσει ένας γονιός πίσω από το λευκό φέρετρο. Ας το σκεφτούν αυτό λιγάκι. Και αυτό που συμβαίνει μονίμως είναι αυτό και ό,τι συμβαίνει. Λευκά φέρετρα υπάρχουν κατά 95%. Όλο το ποσοστό είναι από τροχιά δυστυχήματα. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, πρώτη αιτία θανάτου ηλικίες από 15-29. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ή την καταστρέφουν πριν γεννήσουν. Αυτό σημαίνει μείωση πληθυσμού και αυτό είναι η γενοκτονία. Εκτός από τη γενοκτονία των ποντίων, έχουμε και τη γενοκτονία των Ελλήνων σήμερα. Και θεωρώ άθλια μια πολιτεία, μια κυβέρνηση και τους ψηφοφόρους πολίτες να μην μπορούν να καταλάβουν ότι δημιουργούν μια γενοκτονία καθημερινά στη χώρα τους και χασκογελάνε στα βλαμμένη. Δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως για την έκπτωση στα πρόστιμα μου θυμίζει. Αυτή η αθλειότητα δηλαδή, αντίστοιχες πιθανές εκτόσεις, φανταστείτε λοιπόν ότι αποφασίζονται πιθανές εκτόσεις 80% στο ΦΠΑ για τις κηδείες. Προσέξτε, θα φτηνίνουν κατά 80% τα ΦΠΑ στις κηδείες. Και οι ασθενείς που ηλίθιοι, ας πούμε, πελάτες, ψηφοφόροι πολίτες, να τρέχουν μετά από αυτό, να προλάβουν να χωθούν σε ένα τάφο φτηνά και δωρεάν. Αυτό κάνουμε. Το ίδιο πράγμα, κύριε Γιαβέρη, υποστηρίζω και για την επιστροφή των πινακίδων στις γιορτές, στις αργίες. Και αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί γίνεται. Δηλαδή, η ψημή που σου πήραν τις αυτό πινακίδες, είναι, γιατί είναι να καθαρά, όπως σας είπα, είναι ψηφοθυρικό, λέγεται λαϊκισμός. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι για το οποίο εισηγήθηκαν αυτές οι γελίες, άθλιες, επικίνδυνες, πραγματικά, τι να σου πω, εγκληματικές προτάσεις. Η δεύτερη είναι η δικαιολογία, αν θέλετε, που ακούω καμιά φορά από κάποιους βλάκες, ότι είναι, λέει, η αύξηση της εισπραξιμότητας. Δηλαδή, δεν μπορεί ο εγκληματίας να πληρώσει, ας πούμε, την απόπειρα φόνου με 700, αλλά μπορεί να την πληρώσει με 10, άρα δηλαδή το ζητούμε με 100. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο δεν είναι να σταματήσει να κάνει εγκλήματα. Όχι να κάνει εγκλήματα για να τα πληρώνει φτηνά. Δηλαδή τι να πάρει, δηλαδή όταν υπάρχει αύξηση εισπραξιμότητας με χαμήλωμα ποσού και απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, αυξάνει και η οδική θνησιμότητα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι τρίβλακες, έτσι, που χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών, είναι ότι εκτός από την
από την απόγνωση του θανάτου, της αναπηρίας των κλεισμένων σπιτιών, υπάρχει και το τρομακτικό κοστολόγιο, το οικονομικό κοστολόγιο, που ξεπερνάει κατά πολύ τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Κατάλαβα τι νούμερο είπα. 20 δις. Δηλαδή κοντεύει να είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα. Δηλαδή 60 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Τρομακτικά λεφτά είναι αυτά τα λεφτά τα οποία είναι πεταμένα, ματωμένα στην άσφαλτο. Και πόσες ζωές χαμένες και οικογένειες και τα θύματα. Αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι ο θάνατος, η αναπηρία, η απόγνωση, η οικογενειακή δυστυχία. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά επειδή μέσα τα ζώα έχουμε κάνει focus στα λεφτά, και επειδή τα τελευταία 5-6 χρόνια μας μιλάνε μόνο για τα λεφτά, αλλά δεν μας μιλάνε, ας πούμε, για το ότι τα χαμόγελα και οι αγκαλιές είναι πάνω από ένα πορτοφόλι. Μου λένε μερικοί ότι οδηγώ και είμαι με το μυαλό στα κάγκελα και οδηγώ γρήγορα για να προλάβω ώστε το βράδυ να φέρω τον Νίκη στο σπίτι. Το θέμα δεν είναι να έρθει τον Νίκη στο σπίτι. Τον Νίκη είναι να έρθει εσύ στο σπίτι. Σωστά. Για λέω άλλη μια φορά για να μην χάνουμε και παρεξηγούμεθα. Το βασικό κομμάτι του κάθε Έλληνα είναι κάθε μέρα να κάνει αγκαλιά το απόγευμα τους αγαπημένους του. Και μια οικογένεια είναι ευτυχισμένη μόνο όταν έχει υγεία και η ζωή φεύγει με τη σειρά που πρέπει να φύγουν οι παππούδες πλήρης ημερών. Έτσι, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να γίνουν παππούδες, να μεγαλώσουν τα εγγόνια, τα εγγόνια να μπορούν να βλέπουν αυτό που ούτως ή άλλως θα το δούνε, το θάνατο του παππού. Μη συμβεί όμως ποτέ το αντίθετο. Να πάει ο παππούς ή ο τρελαμένος μπαμπάς στην κηδεία του εγγονού ή του παιδιού. Κύριε Γιαβέρη, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας έχετε πει και ήταν και την τελευταία στιγμή και όλα σας κάλεσα στο τηλέφωνο. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι τα αυτονόητα. Δεν ξέρετε τι λέμε τώρα. Τα αυτονόητα δεν ξέρουμε. Είπα κάτι διαφορετικό. Είπα κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή η ζωή μας, η ακαιρεότητά μας, οι αγκαλιές μας, τα παιδιά μας, η ευτυχία μας, η ζωή μας, η ακαιρεότητά μας που λένε όλα αυτά τα πράγματα. Τι μιλάμε δηλαδή. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο, κύριε Γιαβέρη, να συζητάμε για το αυτονόητο. Αύριο... Έχουμε κάνει αυτοανόητο, δυστυχώς. Αύριο, λοιπόν, Τετάρτη, 6 με 9, στο The Met Hotel, στο ξενοδοχείο. Θα έχουν... Ελπίζω να χωρέσουμε, βέβαια, γιατί ακριβώς. Δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση για προσέλευση. Αυτό είναι πολύ καλό. Όρος είναι πεπερασμένος. Είσοδος ελεύθερη, να πούμε. Σε κάποιο σημείο και ξεχυλήσουμε. Ο κόσμος του δεν Focus... Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Οι φίλοι του Focus θα είναι κοντά σας, σίγουρα, γιατί πραγματικά όταν το είπα ότι προσπαθώ να σας βρω για να μιλήσουμε, πραγματικά με πήραν τουλάχιστον 6-7 τηλεφωνήματα φίλοι ακροατές. Και έδειξαν το ενδιαφέρον τους. Θα προσπαθήσω να έρθω να τα πούμε και από κοντά, κύριε Γιαβέρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.